πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στην αίθουσα αυτοδιοίκησης του Διοικητηρίου Δράμα σύσκεψη για τα αιτήματα νέων λατομείων στο Βόλακα, όπου ανάμεσα στα άλλα συζητήθηκαν όλες οι παράμετροι και αυτό που αποφασίστηκε τελικά είναι να μην επεκταθεί περαιτέρω η λατομική ζώνη και για όποιες νέες τουλάχιστον αιτήσεις ενδιαφέροντος να υπάρχει άμεση κατάσταση που να μην δικαιολογεί την επέκταση της ζώνης, αλλά να μπορεί μέσα στο πλαίσιο όπου λειτουργούν τα λατομεία να λειτουργήσουν ίσως και νέες επιχειρήσεις μαρμάρου. Πριν από ένα μήνα περίπου, σε σύσκεψη εδώ στα γραφεία μας, παρουσία του κυρίου Καρούτζου, του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης, είχαμε δεσμευθεί ότι σαν περιφερειακή ενότητα θα συμβάλλουμε στην πρόθεση της Αποκεντρωμένης προκειμένου να αποφασιστεί μια ζώνη προστασίας στην περιοχή του Βόλακα, όπου σε αυτήν τη ζώνη μέσα δεν θα μπορούν να ασκούνται οι δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με τα λατομεία μαρμάρου. Εμείς επειδή θεωρούμε ότι αυτό είναι και σημαντικό θέμα, αλλά επειδή μας διέπει η φιλοσοφία ότι θα πρέπει να υπάρχει διαβούλευση με όσους εμπλέκονται με οποιοδήποτε θέμα και ειδικά για αυτό το θέμα, καλέσαμε σήμερα εδώ εκπρόσωπο, μάλλον το Δήμο κάτω Ευρωκοπίου, τους βιομήχανους, βιοτέχνες ή εν πάση περιπτώσει αυτούς που δραστηριοποιούνται με το μάρμαρο, τον εκπρόσωπό τους, την οικολογική κίνηση δράμας, το δασαρχείο και τις υπηρεσίες μας, προκειμένου να κάνουμε μια πρόταση η οποία και το περιβάλλον θα προστατεύει αλλά και δεν θα απαγορεύει την δραστηριότητα αυτή, την επιχειρηματικότητα. Θεωρώ ότι τελικά θα υπάρχει μια συμφωνία από αυτήν την σύσκεψη, έτσι ώστε αυτούς τους δύο όρους που σας είπα προηγούμενα να τους υποστηρίξουμε. Ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα, γιατί είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει χαρακτηρισμένο το 27% των εδαφών της σαν ειδικές ζώνες Natura 2000. Βεβαίως με ιδιαίτερο σεβασμό στο περιβάλλον και με μια προσπάθεια η οποία πραγματικά να αξιολογεί όλες τις δυνατότητες και τις επιλογές, αλλά όχι με αποκλεισμούς όπως γίνεται σήμερα, γιατί όπως πρέπει να γνωρίζετε, όλες οι καθαρές μαρμαροφόρες περιοχές είναι σε υψόμετρο πάνω από 800 μέτρα. Όλες αυτές τις περιοχές εμείς με την απόφαση αυτή τις αποκλείουμε και θα αναγκάσουμε πάρα πολλές θέσεις εργασίας οι οποίες υπήρχαν να κλείσουν, αλλά και να γίνονται αθρώες εισαγωγές μαρμάρων από την Τουρκία, από τα Σκόπια, από την Αλβανία και από τη Βουλγαρία. Κάτι το οποίο είναι ανεπίτρεπτο και ιδιαίτερα στις μέρες μας που η ανεργία παίζει τόσο καθοριστικό ρόλο στη ζωή και ιδιαίτερα των νέων που θέλουν να εργαστούν. Είναι η δυναμική την οποία κόβουμε σε πάρα πολλές υγιείς επιχειρήσεις, γιατί πρέπει να γνωρίζετε ότι το 60% των εξαγωγών γίνονται από τη Δράμα και από την Καβάλα, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και συμβάλλει στην ανάπτυξη και των δύο περιφερειών, νομών, συγγνώμη, και θα πρέπει να πριτανεύσει η λογική, όπως όλη η Ευρώπη έχει χαρακτηρισμένο το 12% σαν ειδικές ζώνες προστατευόμενες, να πάμε και εμείς σε μια τέτοια λογική και όχι να φτάνουμε το 30%, κάτι το οποίο δημιουργεί πάρα πολλά ερωτηματικά και αν πραγματικά θέλουμε ανάπτυξη ή μέσα από αυτές τις λογικές δημιουργούμε προβλήματα τα οποία θα είναι σε βάρος και της τοπικής οικονομίας και της εργασίας. Δηλαδή τώρα, αναφορικά με τη σημερινή σύσκεψη, θα καταθέσετε πρόταση για μια επέκταση των μαρμαροφόρων ζωνών ευρύτερα στο Βόλακα, αλλά να σταματήσει εκεί που βρίσκεται η κατάσταση, λόγω παραδείγματος χάρη και για την επίπτωση που τυχόν θα έχει αυτό στο περιβάλλον. Πιστεύω ότι θα πρέπει να σεβαστούμε ότι υπάρχουν πάνω από 120 αιτήσεις για τις περιοχές αυτές και οι οποίες έχουν όλες τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές και εγκρίσεις περιβαλλοντολογικών όρων, αλλά αντιμετωπίζουν πρόβλημα ως προς το Natura 2000. Θα πρέπει με σεβασμό, με στοιχεία τα οποία να τεκμηριώνουν όλα αυτά τα επιχειρήματα ώστε να απεγκλωβιστούμε από αυτή τη διαδικασία και πραγματικά να δώσουμε τη δυνατότητα και την ευκαιρία σε όλες αυτές τις επιχειρήσεις να αναπτύξουν τις δραστηριότητες τους και όχι να κάνουμε εισαγωγή από τις γειτονικές χώρες, κάτι το οποίο έχει πολύ αρνητικά αποτελέσματα.
Πιστεύω ότι έγινε μια πάρα πολύ καλή συζήτηση. Εκφράστηκαν απόψεις, τουλάχιστον από την πλευρά του Δήμου Νευροκοπίου τέθηκε, ας πούμε, σε όλους τους παρευρισκόμενους εκεί το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει με τα λατομεία στο Βόλακα. Και εδώ πρέπει να τονίσω, επειδή είπα το μεγάλο πρόβλημα, ότι ως Βόλακας, ως Δήμος Νευροκοπίου, δεν είμαστε κατά των λατομείων. Απλώς πρέπει να τηρηθούν και κάποιες δεσμεύσεις οι οποίες απορρέουν από τις άδειες τις οποίες εκδίδονται όταν εκδίδονται στις επιχειρήσεις. Δηλαδή η αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Όσον αφορά για το κομμάτι το οποίο, ας πούμε, ο σκοπός της σύσκεψης ήταν να αποφασιστεί και να προταθεί από την περιφερειακή ενότητα προς την αποκεντρωμένη ποια θα είναι αυτή η περιοχή, να υιοθετηθεί η περιοχή, η οποία περιοχή θα θεσμοθετηθεί με νόμο, θα πάει ΦΕΚ κτλ. Ούτως ώστε να μην μπορεί κανείς στο μέλλον να μπαίνει μέσα σε αυτή την περιοχή την οποία θα απαγορεύσουμε. Λοιπόν, καταλήξαμε ότι και μας βρίσκει σύμφωνος ως τοπική κοινωνία ότι αυτή η περιοχή, όπως προτάθηκε από την Περιφερειακή Ενότητα και από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος και Δασαρχείο, να γίνει έτσι ακριβώς. Μας καλύπτει, που σημαίνει ότι προστατεύει την υπόλοιπη ζώνη που αρχικά ήταν με μία απόφαση δασάρχη, θα ισχυροποιηθεί πλέον και εκεί που θα μπορούν να ανοίγουν καινούργια ανατομία ή να ανανεώνται οι άδειες των παλιών, είναι το κομμάτι, όσοι γνωρίζουν το Βόλακα, που ήδη δραστηριοποιούνται τα λατομεία. Δεξιότερα και αριστερότερα, τέρμα. Δεν επεκτείνεται λοιπόν η λατομική ζώνη πέραν των ορίων που σήμερα κατέχει. Ακριβώς. Απλώς μπήκε τώρα και οριοθετήθηκε, δηλαδή μέσα στην αρχική απαγόρευση προστασίας αυτής της περιοχής με την απόφαση του Δασάρχη Δράμας το 1988. Τώρα, μέσα σε εκείνη τη μεγάλη περιοχή, τόσο χαράχτηκε ένα κομμάτι το οποίο περιλαμβάνει τα ενεργά λατομεία με κάποια έκταση λίγο μεγαλύτερη από την πάνω πλευρά των λατομείων, η οποία εκεί θα μπορούν να δραστηριοποιηθούν. Όχι ότι εκεί θα επιτρέπεται, απλώς εκεί θα μπορούν να δραστηριοποιηθούν. Δεν θα χαρακτηριστεί η λατομική ζώνη, απλώς το υπόλοιπο κομμάτι θα απαγορευτεί.